Εκπρόσωποι συλλόγων συνταξιούχων από όλη τη Θεσσαλία συναντήθηκαν σήμερα στο Βόλο προκειμένου να οργανώσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη συμμετοχή τους στο Πανελλαδικό Συλλαλητήριο Συνταξιουχικών Οργανώσεων στις 15 Δεκεμβρίου στο Σύνταγμα. Θέλουμε να συντονίσουμε τις κινήσεις μας, τις παραπέρα κινήσεις μας για το συνταξιδοτικό θέμα το οποίο είναι καυτό για όλους μας και μας απασχολεί ιδιαίτερα. Ετοιμαζόμαστε να κάνουμε την πανελλαδική κινητοποίηση στην Αθήνα στις 15 Δεκεμβρίου και με κύριο στόχο τις συντάξεις μας, οι οποίες με τον νόμο του Κατρούγκαλου, τον 4387 του 2016, φέρουν τα πάνω κάτω. Ήδη στην Καρδίτσα έχουμε κλείσει μέχρι στιγμής 4 λεωφορεία και πιστεύουμε θα ανεβάσουμε περισσότερο για να διατρανώσουμε την αντίθεσή μας στο νομοσχέδιο, μάλλον στο νόμο Κατρούγκαλου και Αχτσιόγλου. Η κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου για την προσωπική διαφορά και τον επανυπολογισμό των συντάξεων παραμένει στην πρώτη γραμμή των διεκδικήσεων των συνταξιούχων. Να περάσουμε το μήνυμα και βέβαια στο όλους τους συνταξιούχους που μας ακούν πρέπει να καταλάβουν ότι δεν έχουμε πει πρώτη φορά ότι η δύναμη είναι στα χέρια τους, πρέπει να βγούμε στους δρόμους μετά από αυτή τη σύσκεψη να γραφτούν να πάρουν τηλέφωνο στα σωματεία τους και να γραφτούν στη κατάσταση. Τα λεωφορεία πάντα είναι δωρεάν και αυτή η μετακίνηση και αυτή η αποφασιστική στάση που θα κρατήσουμε στην Αθήνα θα αποδώσει περισσότερα. Θα έχουμε περισσότερο όφελο παρά να καθόμαστε και να περιμένουμε από κάποιους για μας να λύσουν τα προβλήματά μας. Το συνταξιουχικό κίνημα μέσα στα πλαίσια της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα Συνταξιουχικών Οργανώσεων έχει ξεκινήσει ένα μαραθώνιο αγώνα με 148 κινητοποιήσεις, είτε αυτές ήταν συσκέψεις είτε συγκεντρώσεις συλλαλητήρια, και καταλήγουμε σήμερα στις 15 του Δεκέμβρη να κάνουμε το μεγάλο πανελλαδικό συλλαλητήριο στο Σύνταγμα για να διατρανώσουμε αυτό που λέμε κάτω τα χέρια από τις συντάξεις, κάτω τα χέρια από το κοινωνικό ασφαλιστικό σύστημα. Οι εκπρόσωποι των συνταξιούχων επισημαίνουν ότι δεν πρέπει να υπάρξει ο παραμικρός εφησυχασμός από την πλευρά των συναδέλφων τους, καθώς το μέτρο των μειώσεων στις συντάξεις αναβλήθηκε και δεν ακυρώθηκε. Ο νόμος αυτός ο συγκεκριμένος δεν αφορά μόνο το 19, αφορά την τετραετία 19-20-21-22, όπου εκεί πέρα έχουν αποφασίσει, είναι ψηφισμένα αυτά τα μέτρα, 12 δις να αφαιρέσουν από τους συνταξιούχους. Άρα λοιπόν μπορεί σήμερα να τους κάναν τη χάρη σε εισαγωγικά και χωρίς εισαγωγικά οι θεσμοί και να τους πούν ότι να προχωρήσετε χωρίς να κάνετε περικοπές φέτος, όμως αυτά που έχουμε συμφωνήσει θα υλοποιηθούν. Άρα λοιπόν οι συνταξιούχοι πρέπει να είναι σε επιφυλακή, γιατί από το 20, το 21 και το 22 αναμένονται να εφαρμοστούν αυτά τα μέτρα.